όμορφος. Ευχαριστώ. Αν το κινέθηκα. Σισινάουι, Χάιλι. Σισινάουι, Χάιλι. Έχεις μικρόφωνο. Σισινάουι, Χάιλι, Νάντια. Σισινάουι, Χάιλι. Ευχαριστώ να τους φιλήσω. Κατσαλίδη μου, καλά σου, Λεβέντη μου, να μην σε δυσκολεύουμε να ψάχνεις και τα κομμάτια της εκπομπής να τα βρεις. Για το Λούιν που δουλεύκεται. Μάνα μου, ο Κωνσταντίνος είναι ξεροζήκη αναπνέει νομίζω για Πατσαλίδη. Έτσι το θέλω. Ευχαριστώ πάρα πολύ. Και αυτή δεν είναι μια τυχαία αυριανή ημέρα, ξέρεις. Είναι τα 40 αύριο. Α, πώς θα τα γιορτάσεις τα 40. Θα έχω παράσταση στο θέατρο, στη Λεμεσό. Έτσι, ηθοποιός, παιδιά, επαγγελματίας εκεί. Αλλά δεν είχα, σου μιλώ ειλικρινά, δεν θα τα γιορτάζα. Γιατί? Έπιαμε η κρίση που ήταν να γίνω 30 και τώρα που να γίνω 40. Να σου πω, θέλεις να πεις, επηρεάζεσαι. Πάρα πολύ. Στα 30 να απαντήσα κανενού. Είπα τους μάμας μου, με πιάνε τηλέφωνα. Α, την άδεια μου, ξέρεις, ξεσαλώνουν. Στα 30 δεν με νοιάζει καθόλου. Στα 40, έτσι νιώθω ρε παιδί μου. Ακούγεται περίεργο. Κοίταξε, ακούγεται. Ναι. Δεν το αισθάνεσαι όμως. Όχι, νομίζω ας μέσα στο 41 πάλι να με μια χαρά. Αν ναι. Ζούμε και είμαστε καλά. Αλλά, ναι, λίγο περίεργο ρε παιδί μου. Έχεις κάτι μέσα στο μυαλό σου που θέλεις να κάνεις. Λες, είμαι ρε παιδί μου 40 τώρα, έχω έναν πλάνο. Θέλω να προλάβω να κάνω κάποια πράγματα, ναι. Και θέλω χρόνο για τούτα. Να σου πω, προχτές οδηγούσα και σκέφτομαι, επειδή είναι Λεμεσό, συνήθως κάπου εδώ. Γίνομαι 40. Σχεδόν είναι η μισή ζωή κάποιου ανθρώπου. Ανούλα παγκαλάζε. Ωραία. Έκαναμε κάποια πράγματα. Τι άλλο θέλουμε, να τι.